έχεις πάρει 44 πρωταθλήματα να κρύβεσαι. Να κρύβεσαι. Αν πάμε βαθμολογικά, κανονικά ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει 8 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ να είχε 10. 40. 40. Τσιγκουνιές θα κάνουμε. Αυτό είναι. Πουλάει τρέλα. Αυτό είναι. Και ναι, βέβαια, αν αναφερέσουμε του Ολυμπιακού και προσθέσουμε του ΠΑΟΚ τις τιμωρίες, βάλουμε τις δύο ισοπαλίες. Βάλε και δύο μερίδες σουβλάκια. Και την Ξάνθη και τα λοιπά. Βάλε και μπαμπάτσικα. Λοιπόν, ναι. Σε αυτό το παιχνίδι γίνεται πολύ ξεφτύλα. Το τάβλι. Με τον Ατρόμητο. Ποιο έργο βλέπατε εκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, ρε Τζόρνταν. Τον Δράκο τον είδατε. Σας παρακαλώ, έχω εδώ μια αφίσα. Ναι. Λοιπόν, έχω εδώ μια αφίσα από εφημερίδα. Ναι. Να σας τη διαβάσω λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ναι. Λέει εδώ ένας βουλευτής, όταν κέρδισε η Γιουβέντος τον Ολυμπιακό, λέει, κερδίσαμε την πιο βρώμικη ομάδα της Ευρώπης. Και λέγεται ο κύριος. Να μας είλε τα απορριπαντικά, κύριε. Ναι, πάρε 43 και μετά κρύψου, να ντρέπεσαι. Βουλευτής κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, σώπα, είπε, κύριε. Η Γιουβέντος νίκησε την πιο. Και επειδή είναι βουλευτής σε ένα χώρια μας. Συγγνώμη λίγο, Ιταλός βουλευτής το είπε αυτό. Όχι, Έλληνας. Α, Έλληνας. Ναι. Ποιος. Λοιπόν, ποιος είπε. Και άμα το πάμε. Ποιος, όπα, κάτσε, περίμενε, άρχοντα! Περίμενε, άρχοντα! Για να λέμε, περίμενε! Οποιαδήποτε χώρα να υπήρχε ο ΠΑΟ. Βρέ, Ασυγέ μου, συγγνώμη! Ποιος είναι ο βουλευτής, να το μάθουμε, ποιος είναι ο βουλευτής. Ο Τσακαλώτο. Αυτός που λέει να ντρέπεστε, εσείς να ντρέπεστε, τον μιμούμε, αλλά δεν θα το κάνουμε. Έλτον Μπράτσε λέγεται, είναι Ιταλός. Α, και λέει για την Γιουβέντους. Είναι σοσιαλιστικό που είχε υποβιβασία σκάνδαλα αυτό. Δηλαδή αυτό έπρεπε να το πει, το καταλάβουμε ρολούλι, εμείς δεν το ξέρουμε. Αλλά έχει καιρό. Το ξέρετε οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Όλος ο κόσμος και αυτοί το ξέρουνε. Και εμείς το ξέρουμε, στείλτε μας. Κάτι λάχανα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μόνο. Α, εντάξει. Εγώ δύο πράγματα, αν ήμουνα στη θέση του κυρίου. Ο αδερφός του είναι. Δύο πράγματα. Ή θα άλλαζα ομάδα, ή δεν θα έβγαινα από το σπίτι μου έξω από όχι, την τροπή. Όχι, εγώ με 44 πρωταθλήματα βγαίνω έξω. Έχω πάρει και 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο μπάσκετ, στο πόλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο βόλεϊ έχω πάρει τρία πρωταθλήματα Ευρώπης. Ήταν μόνο γνήσια. Εσύ δεν θα τα δεις ποτέ. Στην Ελλάδα. Ένα της Λάρισσας και δύο του ΠΑΟΚ. Δεν αδικήθηκε κανένας. Ναι. Ούτε έκανε παράπονο κανένας. Βλέπω τραγουδάς λαϊκά και βλέπεις ίδια αισθηματικά.